Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Είναι η εκπομπή Ελεύθερων το Εύψυχων στον τηλεοπτικό σταθμό Οδύσσια, το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο των Ελλήνων, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει. Μία νύχτα του 1890, ο Τζον Σουίντον, διαπρεπής τότε δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη, ήταν το τιμόμενο πρόσωπο σε δείπνο που δόθηκε από επιφανείς συναδέλφους του. Κάποιος που δεν είχε ιδέα ούτε για την δημοσιογραφία, ούτε για τον Σουίντον, έκανε μία πρόποση για τον ανεξάρτητο τύπο. Τότε ο Σουίντον πήρε το λόγο και είπε «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε αυτήν την περίοδο της ανθρωπίνης ιστορίας στην Αμερική όπως ο ανεξάρτητος τύπος. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Ούτε ένας ανάμεσά σας δεν θα τολμούσε να εξτομίσει μία έντιμη γνώμη». Και αν τολμούσατε να την εκφράσετε, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν θα εμφανιζόταν ποτέ τυπωμένη στο χαρτί. Πληρώνομαι κάθε εβδομάδα για να κρατώ την τίμια άποψή μου έξω από την εφημερίδα με την οποία συνεργάζομαι. Κάποιοι από εσάς παίρνετε επίσης ικανοποιητικούς μισθούς για παρόμοιες υπηρεσίες και οποιοδήποτε ήταν τόσο τρελός ώστε να γράψει την τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν πολύ σύντομα στο δρόμο, ψάχνοντας για κάποια άλλη δουλειά. Αν επέτρεπα στις αληθινές μου απόψεις να εμφανιστούν σε ένα τεύχος της εφημερίδος μου, θα έχανα τη δουλειά μου πριν περάσουν 24 ώρες. Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γονιπετής τον μαμονά και να πουλά την πατρίδα του και τους συμπατριώτες του για να βγάζει το ψωμί του. Το ξέρετε και το ξέρω, και τι ανοησία είναι αυτή η πρόποση στον ανεξάρτητο τύπο. Είμαστε εργαλεία και υποτελείς των πλουσίων ανθρώπων του παρασκηνίου. Είμαστε μαριονέτες. Αυτοί κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε. Τα ταλέντα μας, οι δυνατότητές μας και οι ζωές μας είναι η ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες μπόρνες. Βεβαίως αυτή η ομιλία έγινε το 1890, δεν είχε τότε ανακαλυφθεί ακόμη η τηλεόραση, αυτή για την οποία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε ότι κάποια στιγμή θα έχετε μέσα στο σπίτι σας τον διάβολο και τα κέρατά του θα είναι πάνω στην στέγη του σπιτιού. Εάν γινόταν σήμερα μία αντίστοιχη ομιλία, βεβαίως δεν θα μίλαγε για ανεξάρτητο τύπο, αλλά για ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία βεβαίως δεν υφίστανται. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο σταθμό μας, ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το οποίο προαναφέραμε, δηλαδή για να μπορέσει να δώσει την αλήθεια, αυτήν την οποία δεν πρόκειται να βρείτε σε κανένα μέσο μαζικής ενημερώσεως σήμερα. Έχω την τιμή να φιλοξενώ έναν ιδιαίτερο δημοσιογράφο και ερευνητή, τον κύριο Ιωάννη Λαμπρόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω και του εύχομαι καλή χρονιά. Έχει και κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο, ο κύριος Λαμπρόπουλος είναι υπερπολίτεκνος. Έχει την μεγάλη ευτυχία να έχει 7 παιδιά. Στην σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο πολιτικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τις τύχες του ελληνικού λαού. Θα ξεκινήσουμε από το δημοψήφισμα, αυτό το οποίο έγινε το καλοκαίρι και στο οποίο όλοι είμαστε μάρτυρες στην πραξικοπηματική απόφαση της κυβερνήσεως να μην σεβαστεί την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν σχέση με την πολιτική κατάσταση σήμερα. Κύριε Λαμπρόπουλε, σας καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είστε καλά. Και στους Έλληνες. Και έχουμε να πούμε πολύ σοβαρά πράγματα. Και διότι
κατάσταση αυτή που βιώνει η χώρα μας σήμερα, είναι μια πρωτόγνωρη. Ακριβώς. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο. Παρόμοια κατάσταση δεν έχει υπάρξει σε κανένα κράτος και έθνος του πλανήτη. Θέλουμε να πούμε πολύ σοβαρά πράγματα και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να μην τα ξεχνάμε, στο να τα γνωρίζουμε παράλληλα και να μην τα ξεχνάμε, να μην μας διαφεύγουν, ζώντας μέσα σε μια καθημερινότητα που προσπαθεί με θεμητούς και αθέμητους τρόπους να μας κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, να τα ξεχνάμε. Κύριε Λαμπρόπουλε, είσαστε πάρα πολύ γνωστός από τις εξαιρετικές αναλύσεις που κάνετε στα άρθρα σας, πολλά από τα οποία έχουμε και εγώ προσωπικά και άλλοι έχουμε δει στην Ελεύθερη Ώρα. Δεν ξέρω αν και κάποια άλλη εφημερίδα έχει τολμήσει να τα δημοσιεύσει. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί από τους τηλεθεατές θα χαρούν ιδιαίτερως που σας φιλοξενούμε εδώ σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το δημοψήφισμα το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Να ξεκινήσουμε το δημοψήφισμα, μάλιστα. Να δούμε γιατί δεν σεβάστηκαν οι πολιτικοί μας το αποτέλεσμα το οποίο ήταν νομίζω ξεκάθαρο και συντριπτικό υπέρ του όχι, έτσι. Δεν το σεβάστηκαν διότι πολύ απλά δεν εξυπηρετούσε τα σχέδια τα οποία είχαν σκοπό να εφαρμόσουν για τη χώρα. Δεν ήξεραν το πρώτερο αποτέλεσμα. Ο λόγος για τον οποίο το έκαναν είναι ότι θεωρώ πως δεν το γνώριζαν ή θεωρούσαν ότι με τον εκβιασμό των κλειστών τραπεζών που έκαναν την τελευταία εβδομάδα, παράλληλα με όλη την προπαγάνδα. Τη λυσαλέα προπαγάνδα, έτσι. Των μεγάλων, των επώνυμων, του Σακύρου Βάμε, να μην σας πω ποιους και ποιους. Να τους πείτε. Πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν μέσα στο χώρο. Έτσι. Που οι οποίοι τάχθηκαν κατά υπέρ του ΝΕ. Παράλληλα με τον εκβιασμό άμεσα, τον ψυχολογικό εκβιασμό με τις κλειστές τράπεζες. Έτσι. Κατευθείαν. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν το αποτέλεσμα σε ένα 53-47, 55-45, υπέρ του όχι, το οποίο όμως έχω τη δυνατότητα μέσω της Singular Logic να το παλιώσουν, φέρουν το αποτέλεσμα και να μας το παρουσίαζαν ένα 51-49 ή 52-48, οπότε εκεί θα αναρωτιόμαστε μετά οι Έλληνες. Μα τι ψηφίσαμε, ρε παιδάκι μου, πώς το ψηφίσαμε αυτό το πράγμα. Πάντως. Η διαφορά όμως ήταν συντριπτικά μεγάλη. Ναι. Το 70-30. Και έγινε 63-42. Δηλαδή και πιστεύετε το πειράξανε πάλι, έτσι. Ναι, το λογισμικό υπήρχε μέσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπήρχε. Αλλά πίστευαν ότι θα είναι σε τέτοιο βαθμό ότι θα μπορέσει να το φέρει εκεί που ακριβώς ήθελα. Ναι, διότι ο κόσμος νομίζει ότι αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα. Νομίζει ότι ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα, το 63-37. Όπως ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα και στις εκλογές, νομίζει. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως. Μόνο που είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να δουν το πώς ακριβώς διαμορφώνουν τα αποτελέσματα. Με ποιες, με τις πρόσφατες εκλογές, τις έσω κομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν από τη στιγμή που είπαμε ότι από πέρυσι με τα Σαμαρά εποχή την είχαν βγάλει δημοσίευμα της New York Times ότι ο διάλογος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν προφητεύσει. Ναι. Είδαμε λοιπόν ότι την ώρα και τη στιγμή που πάνε στις πρώτες εκλογές, βλέποντας ότι τα αποτελέσματα. Ναι, βέβαια. Η προφορική κόστος. Κόστος, δεύτερος ο Μημαράκης και ο αγαπητός μου μένει τρίτος, τους κόβουν τις εκλογές. Τελείως. Χάλασαν τα μηχανήματα. Τελείως, χάλασαν τα μηχανήματα. Ακριβώς, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να συνεχίσεις. Δεν μπορείς να ψηφίσεις αυτό το οποίο δεν θέλουν να ψηφίσεις. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Νομίζει δηλαδή ο κόσμος ότι είναι. Ναι. Του λένε του κόσμου ότι έχει το όπλο της ψήφου. Το όπλο και νομίζω ότι θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό. Πλάνη. Η μεγάλη πλάνη. Ακριβώς. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει κανένα όπλο. Κανένα. Απολύτως. Ό,τι και να ψηφίσει μέχρι πριν κάποια χρόνια υπήρχε και ο μηχανισμός διασταύρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών των Αποτελεσμάτων. Το οποίο όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχει έρθει εξ ολοκλήρου στην Ουραλόγια και την Εβραϊκή και μέχρι και μέσω Αμερική το αποτέλεσμα αυτό είναι και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης.
Σταύρος Τέλια. Δηλαδή μπορεί να προσφύγει κανείς κατά των αποτελεσμάτων. Τι είναι κράτος σε κράτη, δηλαδή είναι η σύμβουλο Νότσε. Μα ακριβώς. Ακριβώς. Ελέγχει τη βούληση του λαού, ελέγχει το αποτέλεσμα, ελέγχει αυτή την, τη δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Ελέγχει αυτή την εντός εισαγωγικών πολλών, ακριβώς. Δεν μιλάμε για δημοκρατία. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την αλλαγή του status quo της εξουσίας του κράτους. Το πολίτευμά μας με σύντομα σε λέει κυριαρχία. Ακριβώς. Με οποιοδήποτε τρόπο, αν αλλάξει αυτό το status quo, είτε με στρατιωτική επέμβαση, είτε με πολιτικό τρόπο, και αλλάξει το καθεστώς που το πολίτευμα της λαϊκής δημοκρατίας, της λαϊκής εξουσίας. Λαϊκής εξουσίας. Και με την καταφανέστατη αλλαγή του αποτελέσματος, την ασέβεια αυτή πλήρως. Δηλαδή, το όχι έγινε αμέσως. Έγινε αμέσως, ναι. Μιλάμε ότι πρόκειται για ένα σοκ. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση με το πολίτευμα, με τη χώρα, παθαίνουν ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι τι ακριβώς συνέβη τώρα. Τι έγινε. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμα το προνόμιο να μπορούν να σκέπτονται. Αυτοί παθαίνουν το σοκ. Οι υπόλοιποι, εντάξει. Δεν καταλάβω. Εντάξει, και οι υπόλοιποι το έπαθαν, αλλά σαν να είναι σε ένα μικρότερο σύνολο. Δεν καταλαβαίνω. Μίλησα με ανθρώπου με μικρότερη συνέστηση έτσι, και μου λέγανε μα κάτι τι πήγαμε να ψηφίσουμε. Μα γιατί πήγαμε να ψηφίσουμε, αφού αυτοί ήθελαν να κάνουν αυτό που ήθελαν να κάνουν, μέσα τι μας βάλανε να πάμε να ψηφίσουμε. Ναι. Ψηφίσαμε όχι να κάνουν, ναι. Δεν τους πείραξε τόσο πολύ η καταπάτηση της δημοκρατίας. Απλά το είδαν ότι γιατί μας βάλανε σαν την ταλαιπωρία που είχαμε. Η ταλαιπωρία ήταν για αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί περίμενα ότι με κάποιο τρόπο θα μας παρέβει δηλαδή ένα αποτέλεσμα 51-49 υπέρ του ναι και θα παραπονιόμαστε εμείς μετά και θα λέγαμε ότι για αυτά που τραβάμε σήμερα, να φταίτε εσύ που ψηφίσατε, εσύ που ψηφίσατε, εσύ που ψηφίσατε, εμείς φταίμε για αυτό το οποίο τραβάμε. Αφήστε που μετά αλλάξανε και το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος. Λέει, ήταν το δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνουμε λέει, στο ευρώ ή θα πάμε στη δραχμή. Λέγανε ό,τι θέλανε, λέγανε. Ό,τι ερμηνεία. Ή αν θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη ή θα φύγουμε από την Ευρωζώνη. Ό,τι ερμηνεία θέλανε που δίνανε εκ των υστέρων. Δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα, γιατί το δημοψήφισμα που γίνεται μέσα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεσα υπεύθυνη και το παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται το δημοψήφισμα. Έτσι. Έτσι. Ήταν ενημερωμένοι όλοι οι ευρωβουλευτές για το δημοψήφισμα της Ελλάδος και ήταν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόταση. Ακριβώς. Μέτρο προτάσεων. Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Ήταν με αριθμό ακριβώς. Ήταν συγκεκριμένο το δημοψήφισμα. Γι' αυτό είναι ακριβώς την πρόταση για το δημοψήφισμα. Μετά όμως τα παπαγαλάκια για τα οποία μιλήσαμε εδώ πέρα στην εισαγωγή, έτσι έπαιξαν το ρόλο τους. Βέβαια, αλλά όπως τον πέσουνε, σε κάθε 24 ώρες τον πέσουν το ρόλο τους, έτσι. Ναι. Και τότε μάλιστα, ίσως δεν το αναφέρει εδώ πέρα, αλλά επειδή το έχω διαβάσει στο αυθεντικό το εγγλέσιο το κείμενο, τότε η αμοιβή του, δεν ξέρω τι ήταν, αν ήταν εβδομαδία, τέτοια αναφέρει ο Σουίντον τότε, ότι πληρώνουμε 150 δολάρια, φαντάζομαι θα ήταν ημερήσιο, δεν ξέρω τι τότε. Και θα μου πείτε ήταν 1890, μπορεί να ήταν μηνιαίος μισθός, δεν έχει σημασία. Τώρα οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών σταθμών γνωρίζετε ότι έχουν κάτι μισθούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από το μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, έτσι. Και βγαίνουν αυτοί και λένε θα μας μειώσουν τους μισθούς, θα μας κόψουν το τάδε επίδομα. Συγγνώμη, το πρώτο πληθυντικό γιατί το χρησιμοποιούν. Περιλαμβάνει και αυτούς, δηλαδή ότι δεν θα παίρνει 550 χιλιάρικα, θα παίρνει 540 χιλιάρικα και θα πεινάσει, θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή ο εκάστοτε παπαγάλος. Και βασικά ποτέ δεν ήμουν υπέρ ή κατά ενός μεγάλου μισθού. Όπως και δεν ήμουν ποτέ υπέρ της άποψης ότι πρέπει να μειωθεί ο μισθός στους πολιτικούς μας. Θα σας πω το εξής. Ανάλογα με την εργασία και την προσφορά που έχει ο καθένας, πρέπει να έχει και έναν ανάλογο μισθό. Ναι. Ώστε να μπορεί μέσα από το μισθό του, καταρχήν να μπορεί να είναι ανεξάρτητος για να μην μπορεί να υπάρξει κανένα πρόβλημα διαπλοκής. Η μαγική λέξη, το ανεξάρτητος που είπατε. Έναν ανεξάρτητο οικονομικά. Ναι. Γιατί, για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει.
αν προσέφεραν αυτά που μπορούν να προσφέρουν, που μπορούν, δεν θέλουν, αυτά που μπορούν να προσφέρουν στον ελληνικό λαό, ο μισθός του θέλουν πολύ μικρός. Θα ήθελα να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο πλούτος της χώρας είναι ανεξάρτητος, είναι τεράστιος. Μπορεί να έχουν όλοι πολύ καλούς μισθούς ανάλογα με την προσφορά και το λειτουργήμα που προσφέρει ο καθένας από τον τόπο. Δεν μπορείς να λες σε κάποιον που σου προσφέρει τα μέγιστα θέλω να σου έχω ένα μισθό μικρό και χαμηλό. Αρκεί να το υπηρετεί. Αυτό αρκεί να το υπηρετεί. Αυτό με ήθος, ερδιμότητα και αξιοπρέπεια. Και όχι να ξεπουλάει το λαό όπως συμβαίνει τώρα προκειμένου που λέμε. Έτσι, και στους μεν και στους ακριβώς. Σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπαίνω πολύ με λίγα λόγια ο μισθός που έχει ο καθένας, αλλά το πώς εκμεταλλεύεται το λειτουργήμα το οποίο και τη θέση να αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση από τη χώρα. Όποιος έχει μια θέση, ένα λειτουργήμα, ένα αξίωμα, ένα κέντρο λήψη αποφάσεων, να είναι μια συνεργασία όλων μα όλων των φορέων και των εξουσιών από τη χώρα, το πώς θα καταστρέψουμε ένα λαό. Έτσι. Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε. Πρέπει να δούμε τους τρόπους με τους οποίους θα το διορθώσουμε. Ή τους τρόπους με τους οποίους θα αναγκάσουμε αυτούς τους κυρίους, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Και είναι κύριε Λαυρόπουλε. Να διορθώσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ναι. Έχουν βεβαίως τη βασική ευθύνη αυτοί που βρίσκονται στα υψηλά κλιμάκια, έτσι. Μιλάμε για πολιτική. Αλλά υπάρχει και μια διακλάδωση προς τα κάτω. Δηλαδή ο μηχανισμός ολόκληρος δεν λειτουργεί μόνο με αυτούς τους 300 που είναι στην Βουλή. Όχι βέβαια. Υπάρχει ένα ολόκληρο από κάτω δίκτυο, το οποίο όμως υπηρετεί, το φτιάξανε και τους υπηρετεί πιστά. Το έφτιαξαν και το δημιούργησαν μέσα σε μια 40 ετία. Ακριβώς. Αν δεν είσαι δικός μας, δεν ανεβαίνεις. Δεν ανεβαίνεις σε μια μεγαλύτερη θέση. Έτσι, και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη ταινία Matrix, φυσικά εσείς θα την έχετε δει, είμαι βέβαιος, που είναι ο μαύρος εκεί, πώς τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, και παίρνει τον πρωταγωνιστή και τον κάνει μια βόλτα στην πόλη και του λέει, στην καθημερινή λέει, ζωή που περπατάς στον χρόνο, τι συναντάς λέει μπροστά σου, καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι δάσκαλοι, δικηγόροι, γιατροί, τεχνίτες, όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουμε να αφυπνίσουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, διότι είναι τόσο εξηγημένοι από το σύστημα, που αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι σχεδόν αδύνατο. Και μέχρι να μπορέσουμε να τους αφυπνίσουμε, αυτοί οι άνθρωποι που βλέπεις γύρω σου είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας. Δηλαδή, το οποίο νομίζω ότι δηλαδή, περιέχει πάρα πολλά νοήματα μέσα. Για τη σπηλιά του πλάτου να μιλάτε. Ναι, είναι μια παραλλαγή της, ακριβώς, είναι μια παραλλαγή της σπηλιάς του Πλάτωνα. Πραγματικά ζούμε μια εικονική πραγματικότητα. Έτσι. Είναι αλήθεια. Ναι. Και όσον αφορά το δημοψήφισμα το οποίο ξεκινήσαμε, και επειδή ο λαός μας λέει ότι δεν είναι κακό να μιλήσει καλού, πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξεχωρίσει ήρα το στάρι. Να δούμε ποιοι είναι από τη μία πλευρά και ποιοι είναι από την άλλη, κύριε Λαυρόπουλε. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα για τα οποία είχαμε αμφιβολίες. Με αυτό το δημοψήφισμα καταλάβαμε σε ποιο στρατόπεδο βρίσκονται. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, τι ακριβώς να πούμε. Αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Να μην πούμε καταρχήν το ότι έχουν αντιστραφεί οι έννοιες των λέξεων. Μιλάμε σήμερα αυτό. Για ναι. Δημοκρατία. Έτσι. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Μιλάμε για ο φασισμός προβάλλεται ως αντιφασίστας. Έτσι. Η πρόοδος έχει αποκτήσει μια τελείως διαφορετική έννοια της λέξης πρόοδου και μιλάμε για μια οπισθοδρόμηση. Ακριβώς. Η πρόοδος την έχουμε φέρει στο επίπεδο της πορνείας, στο επίπεδο του σοδομισμού. Βλέπουμε μια άλλη περίεργη και διαφορετική επίθεση που δέχεται η χώρα. Νέα ήθη. Νέα ήθη. Μια διαφορετική επίθεση που δέχεται η χώρα πέραν του οικονομικού. Όλοι μας είπαν ότι το πρόβλημα.
πρόβλημα ήταν οικονομικό στη χώρα. Αν το πρόβλημα ήταν οικονομικό στη χώρα, ποιος ο λόγος να ενοχλεί ο εθνικός μας ύμνος? Ποιος ο λόγος να ενοχλούν οι εθνικές μας παρελάσεις? Το οικονομικό σύστημα στον πλανήτη δεν είναι... Ποιος ο λόγος να ενοχλεί η προσευχή στα σχολεία? Η θρησκεία μας. Για ποιο λόγο? Ποιος ο λόγος να ενοχλούν οι εικόνες και ο Σταυρός στις τάξεις, στις δημόσιες αίθουσες από όπου θέλουν να τις αποκαθιλώσουν? Όλα αυτά, όλα, τα χτυπάνε όλα, τα χτυπάνε όλα. Όλες τις αξίες θέλουν να τις... Υπήρξε καμία τράπεζα να πάει πουθενά στον πλανήτη και να πει ότι το δικό μου χρηματοοικονομικό σύστημα, εγώ που δουλεύω, το ενοχλεί η συγκεκριμένη θρησκεία σας ή το ενοχλεί η παρέλασή σας? Οι εθνικές εταιρείες δεν δούλεψαν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, με όλες τις θρησκείες και με όλα τα καθεστώτα. Δεν έχει να κάνει. Το οικονομικό σύστημα δεν έχει να κάνει ούτε ελληνικές αρχές, αξίες, παραδόσεις. Το χρήμα που ενδιαφέρει τελείωσε και αυτό ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το δημοψήφισμα, κύριε Λαμπρόπουλε, το οποίο βεβαίως δεν γίνεται σεβαστό. Και πάμε μετά, μετά ακολουθούν οι εκλογές. Τι γίνεται εκεί πέρα? Οι εκλογές, κοιτάξτε, τις εκλογές έκαναν για να δικαιολογήσουν μέσα στις άκρες το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ότι ξαναψηφίσατε μεν εσείς αυτούς οι οποίοι είδατε ότι σας καταπάτησαν το δημοψήφισμα. Ναι. Είναι όμως διαφορετικό. Είναι δύο διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικό. Όποια κυβέρνηση και αν ερχόταν, ο κόσμος πήγε να ψηφίσει, θεωρώ, με τον τρόπο που πήγα και εγώ. Βασικά δεν ψήφισα, ήταν θέμα αποχής. Ναι. Αλλά ο κόσμος που πήγε να ψηφίσει πιστεύοντας ότι μην έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και σεβαστεί το δημοψήφισμα. Πώς ήταν η εποχή? Πώς ήταν η εποχή? Η εποχή από δικά μου στοιχεία έχει περάσει το 50%, το 52%. Και το εμφάνισαν 45%. Είναι αυτό το 3-4% που έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν από την ενέργεια που πήγαν. Που τι γίνεται στο 52%? Κοιτάξτε, και στο 45% έχει γίνει. Βάσει τις αρχές τις δεδηλωμένες. Με βάση την αρχή της διαδηλωμένης που ισχύει στο Σύνταγμα, όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να παρέμβει και να πει ότι το πρώτο κόμμα είναι η αποχή. Δεν είναι υποχρεωτικό να πέρασε. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο μέσα στο Σύνταγμα που να λέει υπέρ του 50%. Με βάση την αρχή της διαδηλωμένης λοιπόν πηγαίνουμε. Ναι. Και η αρχή της διαδηλωμένης είναι τι λέει το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα με βάση ποσοστών ήταν η αποχή. Μπορούσε αν ήθελε να επέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πείτε μας μερικά πράγματα για τις εκλογές. Τι συμβαίνει, πώς χειραγωγείται ο λαός και εκτός από την αλλίωση των αποτελεσμάτων, πρώτων εκλογών, πώς λειτουργεί το σύστημα ώστε να κατευθύνει τις αυτή τη στιγμή εκλογές του. Το μόνο όπλο του λαού απέναντι σε αυτό το διάτρητο διαδεθαμένο σύστημα εκλογών, το οποίο παίρνουν την ψήφο του λαού προκειμένου να νομιμοποιήσει ακριβώς το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν να βγάλουν και έχοντας το άλυθι μετά ότι ο λαός το ψήφισε και λειτουργώντας βέβαια παράλληλα και κατά του λαού με την έννοια πια ότι βλέπει ο λαός κάποια αποτελέσματα που δεν τα πιστεύει και αρχίζει να κατηγορεί ο ένας τον άλλο. Πήγατε και ψηφίσατε μόνο. Τι ψηφίσατε μόνο, εσείς ψηφίζετε, είσαστε μυαλό, έχετε, ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Με ποιους τρόπους όμως συγκαταγωγείται ο λαός για να τον οδηγήσουν περίπου στο αποτέλεσμα που θέλουν? Περίπου, γιατί άμα ήταν συντριπτικά διαφορετικά τα αποτελέσματα, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν για να τα μαγειρέψουν τόσο πολύ σε αυτό το βάθμο που θέλανε. Καταρχήν τα αποτελέσματα τα μαγειρεύουν με τις δημοσκοπήσεις. Ακριβώς. Φέρνουν πρώτα τις δημοσκοπήσεις, γιατί μήπως κάνανε δημοσκόπηση πριν μετρήσαν για τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, κάνανε δημοσκόπηση πριν για το αποτέλεσμα. Δεν έκανα, γιατί εκεί θα ήταν τελείως διαφορετικά πάλι τα πράγματα. Ναι. Κάνουν τις δημοσκοπήσεις πρώτα. Προετοιμάζουν λοιπόν το λαό για κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να φέρουμε. Έτσι. Οπότε είναι η προετοιμασία της κοινής γνώμης. Το οποίο να το άσχησε το λεγόμενο. Ναι, ακριβώς. Αλλά οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, αν γνωρίζατε, θα σας έλεγαν ότι το 70% τους βρίζει και τους κλείνει τα τηλέφωνα. Οπότε προσπαθούν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα από το 30% των αποτελεσμάτων που κάποιοι για τον άνθρωπο ή τα λόγο τους απαντάνε στις ερωτήσεις τις οποίες θέλουν να κάνουν. Το βασικό είναι ότι... Πρώτο στοιχείο αυτό, δεν είναι αντιπροσωπευτικό επομένως. Δεν είναι. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Κοιτάξτε,
τα γνωρίζουν αυτά όλα. Εννοείται. Ο λαός δεν τα γνωρίζει. Ο λαός τα ξέρει και γι' αυτό έχει σημασία για να τα επισημαίνουμε. Ο λαός αυτή τη στιγμή ξέρει ότι το όπλο του απέναντι σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εκλογών είναι μονένα. Δεν ξαναπάει να ψηφίσει απόλυτα συνειδητά ότι θα πάρουν την ψήφο του και θα την κάνουν ό,τι θέλουν. Το 52% μπορούν να το κάνουν για την αποχή 45. Το 70% δεν μπορεί να το κάνουν τίποτα. Το 45. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το κάνουν τίποτα. Συνέβη σε κάποια εκλογικά κέντρα εδώ της Αθήνας, του Χαλανδρίου νομίζω, μια αποχή της τάξης του 90% έφεσε σε κάποια εκλογικά κέντρα. Είχα δει και έρθει αυτό, δεν θυμάμαι, του Χαλανδρίου κάποιο άλλο. 90% ήταν η αποχή στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Μάλιστα. Αν αυτό αντιμετώπιζε όλη η Ελλάδα, τους είχαμε κάνει, τους είχαμε στήσει στον τοίχο με τα χέρια ψηλά, δεν ξέρουν να κάνουν. Καταλαβαίνουν πλέον ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν περνάνε. Πρέπει να τους φέρουμε σε σημείο να το καταλάβουν. 90% πάντως εξαιρετικό, έτσι, ναι, 90%. Ναι, ναι. Σε εκλογικό. Ήταν σε 2-3, να τα έχω κρατήσει σε 2-3 εκλογικά κέντρα. Αν αυτό συνέβαινε σε όλη την επικράτεια, τους είχαμε στήσει στην πλάτη, με την πλάτη στον τοίχο. Ναι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήξερα πλέον ότι αυτό που κάναμε στο δημοψήφισμα, είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τη στάση μας. Είναι αυτό που σας είπα. Αφού δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, πρέπει να τους αναγκάσουμε να λειτουργούν προς όφελος του λαού, θέλουν δεν θέλουν. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε ξαφνικά πατριώτες, δεν μπορούμε να τους κάνουμε ξαφνικά χριστιανούς. Με τίποτα. Μπορούμε όμως να τους αναγκάζουμε όσο μπορούμε το λαό το φοβούνται. Το λαό το φοβούνται. Δεν μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν θα περάσουν. Γι' αυτό είδατε ότι πολλά πράγματα τα φέρνουν σιγά σιγά. Την ψήφιση του αντιρατσιστικού την έφεραν σε 2 δόσεις, σε 3 δόσεις. Την πρώτη δεν πέρασε, την δεύτερη δεν πέρασε, την τρίτη πέρασε. Είναι επίμονη σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Επιμένουμε, το ξεχνάμε. Μιλάμε τώρα για τις. Είναι η τεχνική που λέγεται πρόβλημα αντίδραση λύση. Για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Μπράβο. Ξεκίνησαν από το 1998, πέρασαν 2004, πήγε 2007, πήγε 2010. Προσπαθούν συνέχεια. Οι αντιδράσεις όλο και μειώνονται. Ενώ υπάρχει αντίδραση και επίσημη κυκλίωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας το 1998 που λέει τέρμα, δεν τις παίρνουμε. Ναι. Αυτό σιγά σιγά θα το ξεχάσουν, θα το μαγειρέψουν, θα το αφανίσουν. Οι νέοι δεν το επικαλούνται, λένε εδώ υπάρχει η κύκλιος εκείνη. Να μετάκριτη. Ισχύει για όλες τις επόμενες διαρκείς Ιεράς Συνόδου. Εννοείται, εφόσον δεν έχει ανακληθεί, ισχύει. Δεν ανακάλυπτε, δεν μπορεί να ανακληθεί με διακόπτες. Δεν μπορεί να μιλήσει με αρνητικό και άλλο πνεύμα μια επόμενη διακόπτες και να πει ότι ναι, εμείς δεχόμαστε όλοι πάντα. Δεν γίνεται. Οπότε την έχουν αφήσει να ξεχαστεί δηλαδή. Το αφήνουν και ξεχνιέται. Και γι' αυτό το επαναφέρουν σιγά σιγά το θέμα το φέρουν μέχρι να δουν οι αντιδράσεις να μειώνονται. Μειώνονται και αυτή τη στιγμή δεν αντιδρούν δια της σιωπής τους. Ούτε λέμε υπέρ, ούτε το αναθεματίζουμε. Σιωπούμε, δεν λέμε τίποτα. Για ποιους λέτε τώρα? Για την Ιερά Σύνοδο, για την. Α, ναι, ακριβώς. Δεν μιλάμε καθόλου. Σιωπή. Δεν μιλάμε καθόλου. Σιωπή. Πέρασε το νομοσχέδιο της δεύτερης της συμπλήρωσης. Ναι. Υπήρχε απόφαση το 2008 για το σύμφωνο ελεύθερη συμμετοχή. Και προσπαθήσαμε να το φέρει πάλι η κυβέρνηση Καραμαλή. Μπράβο. Με τον Σωτήρη Χατζηδάκη, τον υπουργό δικαιοσύνη. Απόφαση τη Εκκλησία Ελλάδα. Τη Ιερά Συνόδου. Απόφαση Ιερά Συνόδου. Συγκεκριμένη απόφαση δεν γίνεται να συγκατατεθούν στην ψήφιση αυτού το οποίο θα φέρει με καταστροφικέ επέμβει στην ελληνική οικογένεια κλπ. Θυμάστε τότε και την περίπτωση με την Τίλο εκεί πέρα που θέλαμε να τα κάνουμε στους γάμους εκεί, θυμάστε εδώ. Ναι, κοιτάξτε την περίπτωση. Και τόσα. Ναι, βασικά εδώ. Όπως λέμε, αυτοί μπορεί να θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Αυτό είναι. Αν εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Έτσι. Έτσι. Δικαίωμά τους λοιπόν να προσπαθούν για αυτό το θέμα και εμείς δικαίωμά μας να προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αφήγηση, κύριε Λαπρόπουλε, και αυτό είναι στο οποίο έχουμε δώσει όλη τη βαρύτητα σε αυτόν τον σταθμό. Δηλαδή να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, να δει την αλήθεια και επιτέλους να πάρει τις τύχες στα χέρια του, να αντιδράσει. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι και να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα και τα οποία είναι σατανικά στην κυριολεξία, ας πούμε, από τη σύλληψή του σατανικά. Και εμείς να καθόμαστε απαθώς και να τους αφήνουμε να προχωράνε κάθε φορά και ένα βήμα μπροστά. Είμαστε αυτή τη στιγμή αυτό το φαινόμενο της νέας τάξης που θέλει να επιβληθεί στον κόσμο. Προσπαθεί να επιβληθεί με τον τρόπο που θέλει να επιβληθεί παγκοσμίως, προσπαθεί να επιβληθεί πρώτα στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα. Δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Γιατί στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως κύριε Λαδρόπουλε. Γιατί η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της παγκόσμιας τάξης. Η παγκόσμια τάξη θέλει να επιβληθεί στον πλανήτη. Ακριβώς. Στον πλανήτη έχει επιβληθεί η Ελλάδα. Για τον αρχό, για τον αξιόν, για τον επιστημόν. Έτσι. Έτσι. Για του πνεύματος. Κάποιος που θέλει να επιβληθεί πάνω στον πλανήτη, πρέπει να χτυπήσει το πνεύμα. Τη ρίζα, που είναι ρίζα. Ο πολεμισμός. Από εδώ ξεκίνησε. Έτσι. Όταν ξεκίνησαν τα πάντα. Έτσι. Ότι δώσαμε στην ανθρωπότητα, το δώσαμε από αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν ζητάγαμε τίποτα εμείς τα δίνω. Και τα δίναμε για να βελτιώσουμε τη ζωή του ανθρώπου. Σε όλα τα επίπεδα. Στο πνευματικό, το σωματικό, τη υγεία, σε όλα. Σε όλες τις επιστήμες, τη γνώση. Ανεβάζει τον άνθρωπο, ανεβάζει τις δυνατότητες του ανθρώπου. Αυτή είναι η προσφορά της Ελλάδας στην ανθρωπότητα. Αν μέσω αυτού του σχεδίου που έχουν για να επιβληθούν στην ανθρωπότητα, αν υποτάξουν πρώτα την Ελλάδα, τότε η ανθρωπότητα είναι δική τους. Τελείωσε. Γι' αυτό το πόλεμο όλο που κάνουν είναι εδώ στη χώρα. Τα τελευταία 30-40 χρόνια συστηματικά και μας έχουν περάσει από πάρα πολλά στάδια. Δηλαδή, σαν να λέμε μια κρύο, μια ζεστό, μια κρύο, μια ζεστό, μια κρύο, μια ζεστό. Θα σε εκτιμήσουμε στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην εθνική άμυνα, στην εκκλησία, στο πνεύμα. Δεν θα σου αφήσουμε τίποτα από τίποτα. Έτσι. Έτσι. Και απ' την άλλη, θα σε παίζουμε εσένα ως άνθρωπο, μια θα σου δίνουμε πολλά, να μην ξέρει πού προς τα πού να τα χαλάσει, και μια θα στα τραγούμε και σου λέμε τα δότερα, δεν έχει τίποτα. Έτσι. Να σε κάνουμε. Μια θα αγωνίζει για την επιβίωση, μια για να σπουδάσει τα παιδιά σου, μια δεν θα αγωνίζει. Το δόγμα του σοκ. Το δόγμα του σοκ. Σε χτυπάμε σε όλα τα μέτωπα συγχρόνως και αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Και είναι ο λαός σοκαρισμένος. Και αυτό είναι και απαθή εν μέρη. Συν όλους τους άλλους λόγους που δημιουργούν την απάθεια που μπορούμε να τα πούμε αυτά σε επομένη εκπομπή. Αλλά... Η απάθεια είναι και ένα αποτέλεσμα ενός συναισθήματος που σου λέει που δεν γνωρίζεις προς ποια κατεύθυνση τώρα να πολεμήσω και τι να αντιμετωπίσω. Έτσι, έτσι. Και υπάρχει μια μελέτη, κύριε Λαπρόπουλε, η οποία λέει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει μέχρι 4 μεγάλα σοκ στη διάρκεια της ζωής του. Όλα αυτά τα έχουν υπόψη τους αυτοί και ξέρουν, το γνωρίζουν. Γνωρίζουν πολύ καλά. Γνωρίζουν την ψυχολογία. Καλύτερα από ό,τι γνωρίζει καθένας τον εαυτό του, ξέρουν αυτοί για τον κάθε ένα από εμάς. Σε ένα σημείο δεν γνωρίζουμε όμως. Στο σημείο που επεμβαίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Έτσι. Είπατε το καλύτερο αυτό. Εκεί μεταπηδούμε σε ένα άλλο επίπεδο που κάποιοι το ονομάζουν μεταφυσικό. Το οποίο όμως είναι το απόλυτα φυσικό. Ξέρετε, ήταν μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία ήταν ο συγκεκριμένος ένας ιεράρχης. Και όταν ολοκληρώθηκε, δώσαν τη δυνατότητα στο κοινό να κάνει ερωτήσεις. Και του είπα το εξής.
Σεβασμιότατε, παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο, λέω, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον στην Αθήνα, βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μίλησα εγώ συγκεκριμένα για την Αθήνα, να δίνουν μία μέρα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο συνήθως, την Αθήνα στους ανωμάλους για να προβάλλουν την ανομαλία τους και να παρελάβουν. Σε ιεράρχη αυτό, έτσι. Και εσείς βλέπετε τέτοια δύναμη και κύρος που θα μπορούσατε με μία απόφαση δική σας αυτό το πράγμα να τελειώσει. Ξέρετε, κύριε Λαμπρόπουλο, δημοποίησε. Είναι πάρα πολύ δυνατό το λόμπι και να το αντιμετωπίσεις. Και σεβόμενος εγώ τον ιεράρχη, επειδή ήταν και 500 άτομα τουλάχιστον παρόντα, δεν του κάνω την επόμενη ερώτηση. Αυτό το λόμπι είναι πιο ισχυρό από το δικό σας. Έχασα πάσα την ιδέα, κύριε Λαμπρόπουλε. Όταν άκουσα αυτό, είναι πάρα πολύ ισχυρό το λόμπι για το αντιμετωπίσεις. Και ενώ δεν έχει συνέστηση. Το μην παραδώσει τη δύναμή του. Πού ανήκει. Δεν θα τολμούσα να πω κάτι τέτοιο στη θέση. Αυτό δείχνει απλά εκείνη τη στιγμή το πόση απόσταση έχει. Επειδή επικαλείστε εσείς στο Θεό και ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνετε και λέω ένας ιεράρχης ξέχασε εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος είναι υπεράνω όλων και είναι ο ισχυρότερος όλων. Τι μιλάς για το μασονικό λόμπι δηλαδή και το θεωρείς ισχυρό. Όταν έχεις εσύ τον Θεό δίπλα σου, μας περιπτώσει. Καθένας έχει την ελευθερία να εκφράσει την γνώμη του δημοσίως, Αυτό, εκεί έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο σε έναν ιεράρχη αυτό. Είναι σε πλήρως το πλήρως των ιεράρχων. Ζούμε σε μια εποχή που κάποτε, την εποχή που ήρθε ο Χριστός στη γη, προδότης ήταν ένας ανάμεσα στους 12. Έτσι. Σήμερα που την εποχή τη σημερινή την πατάει όχι ο Χριστός αλλά ο Αντίχριστος, έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο που ο Απόστολος είναι ένας. Αλλά όσο υπάρχει ο ένας, δεν φοβόμαστε. Έτσι. Όσο υπάρχει ο ένας, ακριβώς, δεν υπάρχει φόβος. Πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το πρόβλημα είναι η Ελλάδα για αυτούς. Είχε πάει κάποιος γνωστός στο εξωτερικό. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω κάπου από το πρώην ανατολικό μπλοκ. Και ήταν σε μια συζήτηση εκεί με τους ντόπιους. Και του λέει κάποιος, τι γίνεται μέσα στους Έλληνες. Έχετε υπόψη σας ότι όλος ο κόσμος περιμένει από εσάς. Μεγάλη κουβέντα. Αυτή την έχουμε συνειδητοποιήσει. Και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι η Ελλάδα για αυτούς. Το εμπόδιο. Ελλάδα και ορθοδοξία βεβαίως που είναι ένας δεσμός. Έτσι είναι δεμένα αυτά τα δύο. Πάνε μαζί και το συζητάμε. Αυτό είναι. Την αρχαιότητα η Ελλάδα δημιούργησε όλο το πνεύμα για να αναδείξει την Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία σήμερα κρατάει την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Οι ξένοι γνωρίζουν ιστορία. Κοιτάξτε, όχι. Γνωρίζουν από την ιστορία ότι όσες φορές ο πλανήτης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, η Ελλάδα το ξεκάσπωσε. Έτσι. Όσες φορές. Οι λαοί, οι πάντες, όσες φορές βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Η Ελλάδα ήταν αυτή που τους ξεκάσπωσε. Γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει. Δεν είναι όλοι τελείως με τελείως κοιμισμένοι στον πλανήτη. Γνωρίζουν τι συμβαίνει. Όχι, τους βλέπουν τις αδυναμίες τους. Βλέπουν ότι οι συγκεκριμένοι έχουν αδυναμίες. Γνωρίζουν ότι τι είναι η Ελλάδα. Ξέρουν τι είναι η Ελλάδα. Τη διδάσκονται την Ελλάδα. Μην τα θυμάστε, εδώ δεν έχουμε πάψει να τη διδασκόμαστε την Ελλάδα. Σκοπή μα. Πρέπει να αποκόψουν τους νέους, να αποκόψουν τους ανθρώπους από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους. Να μην γνωρίζουν ότι είναι βασιλιάδες, πρίγκιπες, κουβαλάνε, είναι από βασιλική οικογένεια. Έτσι.
έτσι. Δεν υποτιμούμε άλλους, αλλά δεν μπορείς να αναιρέσεις την αλήθεια, δεν μπορείς να μην βλέπεις την αλήθεια. Ο παπάς μου ήταν βασιλιάς, πώς θα γίνει, και εγώ είμαι πρίγκιπας, έτσι είναι. Έτσι, κύριε Λαβρόπουλε, αν ήξερε ο κάθε Έλληνας, ιδιαίτερως η νέα γενιά βεβαίως, τι παρελθόν κουβαλάει στην πλάτη του ο κάθε Έλληνας, δεν θα ήταν χειραγωγούμενος από κανένα. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να μας αποκόψουν από το παρελθόν, από τις ρίζες. Μας έκοψαν σιγά σιγά από το πνευματικό στοιχείο. Μας έκοψαν ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάτι αυτό. ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν λέγεται, πώς λέγεται το λόγο κόψιμο. Κόβω ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι λέει αυτό, κάτι παραπέμπει. Το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευθύνες μας, βέβαια, λόγω της κληρονομικότητάς μας και της γνώσης μας είναι τεράστιες. Απέναντι και στους άλλους. Ακριβώς. Ο Απόστολος Παύλος, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Ο ποιος είναι δυνατός, πολύ σημαντικό. Οφείλει και έχει υποχρέωση υπέρ των αδυνάτων που βλέπει δίπλα του. Δεν είναι να περηφανεύεται και να καθιέται αυτό το οποίο είμαι, δεν είσαι για τον εαυτό σου, το οποίο είσαι. Είσαι για να μπορείς να βοηθήσεις τους υπόλοιπους. Που για τον απεριτά λόγο δεν μπορούμε. Αυτό που κάνουν πολιτική μας, δηλαδή. Το εξετάζουμε. Έτσι δεν είναι. Καλώς. Φασευτούν να μπορούν να βοηθεί. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εδώ σας πω, στη χώρα έχει συμβεί κάτι το οποίο έχει, για να δείτε ότι ο στόχος είναι η Ελλάδα, το πώς είναι η Ελλάδα. Όλος ο πλανήτης των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν σωστούς και έχουν σωστά καταστατικά, έχουν σωστούς κανονισμούς, έχουν διακηρύξεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν κανόνες, τα πάντα είναι πολύ σωστά μελετημένα και γραμμένα, πολύ ορθά. Ναι. Έχουν καταπατηθεί όλα πάνω στην Ελλάδα. Όλα. Όλα. Το ίδιο το Δημητρού πρόσφατα παραδέχθηκε ότι στην Ελλάδα καταπατήσαμε το καταστατικό μας. Από το 2011, που το χρέος της πλέον είναι σαν μηχανισμός πρέπει να την βοηθήσουμε, έτσι παρουσιαζόμαστε ως μηχανισμός που πρέπει να βοηθήσουμε. Τη βοηθήσαμε, αλλά ως μηχανισμός δεν πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε δόλο. Δηλαδή, σας βοηθούμε με χρήματα, πρέπει και εσείς να μπορέσετε να μας ξαναδώσετε χρήματα. Δεν έχουμε δόλο να σας δίνουμε χρήματα και να στοχεύουμε στην περιουσία σας. Ναι. Χρήματα πρέπει να μας ξαναδώσετε. Οπότε το χρέος σας πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορείτε να μας το επιστρέψετε βάσει των οικονομικών σας που παρακολουθούμε ως χρήματα. Αυτό λέει το δούμε που παραδέχεται ότι το καταπατήσαμε. Και την ώρα που είδαμε το χρέος της χώρας της Ελλάδος γίνεται μη βιώσιμο, που πάει να πει δεν μπορεί από εδώ και πέρα να μας επιστρέψει χρήματα, εμείς συνεχίσαμε να μεταγγείλουμε. Ναι. Αποκάλυψαν μόνοι τους το δόλο καταπάτησης του καταστατικού του συγκεκριμένου οργανισμού. Ναι. Όπως και πολύ σημαντικό, κύριε Λαβρόπουλο, ότι είχε κάποια ψηφοφορία στον ΟΗΕ, όταν είχαμε την προεκλογών οικουμενική κυβέρνηση, τη Βραχίδια. Ναι. Έγινε μια ψηφοφορία για να αποφασίσουν, να ψηφίσουν οι χώρες του ΟΗΕ σε περίπτωση που χρωστάνε, έχουν μεγάλο χρέος, εξωτερικό χρέος, το οποίο όμως δεν επιτρέπει στο λαό τους να έχει μια αξιοπρεπή διαδήλωση και κινδυνεύει ο λαός, να μπορούν να ψηφίσουν ότι θέλουν από μόνοι τους να διαχειριστούν το χρέος αυτό χωρίς να επηρεάζονται από τα ξένα. Έγινε μια ψηφοφορία και ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα. Αποχή. Αποχή. Δεν την ενδιαφέρε. Δεν είναι η Ελλάδα. Ναι. Είναι η εκπρόσωπη. Η εκπρόσωπη. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η διαχείριση τη οικουμενική τότε. Το έδωσαν εκεί πέρα, α πούμε, οι οποίοι θα φέρνανε μετά από μια εβδομάδα, δεν του ξέρει να λέει ο καθένα. Και είπαν αποχή, δεν μα ενδιαφέρει λέει αυτό. Σε ένα λαό ο οποίο έχει 30.000 αυτοκτονίες μέχρι σήμερα, έτσι οι περισσότερες είναι μη ανακοινώσιμες, μιλάνε για 7, 8, ξέρω τι λένε, ούτε για τόσες. Έχουν σταματήσει πια να μιλάνε. Βεβαίως, έχουν σταματήσει να μιλάνε. Τουλάχιστον 30.000-40.000 αυτοκτονίες, έτσι, με 4 εκατομμύρια τουλάχιστον κάτω από το όριο της φτώχειας, με παιδάκια τα οποία δεν έχουν γάλα να πιούνε και πεινάνε. Και μας έχει πιάσει τώρα ο...
Τους έχει πιάσει όμως ο πόνος με τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρόσφυγες, γιατί πρόσφυγες εντός εισαγωγικών. Τα ίσια και τους πρόσφυγες. Αλλά υπάρχουν και τα Ελληνόπουλα τα οποία πεινάνε αυτή τη στιγμή και κανένας δεν. Κανένας δεν ιδρώνει το αυτάκι, κύριε Λαπρόπουλε. Εντάξει, λοιπόν, τα δικαιώματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κρίση που αποδεδειγμένα βιώνει η χώρα. Ακριβώς. Είχε και δικαίωμα οποιοδήποτε πρωθυπουργό, οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει στάση πληρωμών για 3, 6, 8, 10 χρόνια όσο θέλει προκειμένου να επαναφέρει τη χώρα και είναι αποδεκτό από όλου του διεθνεί οργανισμού. Το είχε κάνει με εσά, έτσι δεν είναι. Ναι. Στο χρέο τη χώρα. Γιατί δεν το κάνουν. Αλλά υπάρχει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν βρίσκονται σε αυτέ τι θέσει για να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα και την Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Ο σκοπός όλων αυτών ενώθηκαν προκειμένου να μπορέσουν, κοιμίζοντας τους Έλληνες, να δώσουν να παραχωρήσουν την Ελλάδα. Να την παραχωρήσουν. Να κατακτηθεί η χώρα. Τελείως. Και όχι για τον όπλο. Είδαμε όσες φορές επιχείρησαν για τον όπλο, έφεραν τα μούτρα τους. Όσες φορές. Ναι, τώρα θα σας παίξουν ένα άλλο τρόπο. Έτσι, έτσι. Τώρα πάμε με δόλιο. Τώρα πάμε με οικονομικό, πάμε με αυτό, πάμε με εκείνο, με χιλιάδιο. Να δούμε. Μέχρι κάποια στιγμή έπρεπε να του βγαίνει. Μετά το 2016 δεν του πολύ βγαίνει. Τα αλλάζουν συνέχεια. Ναι. Τα αλλάζουν συνέχεια. Τα αλλάζουν συνέχεια. Μια από εδώ, μια από εκεί. Τώρα βλέπουμε. Η κυβέρνηση μπορούσε κάλλιστα γιατί ψηφίστηκε το 2013 το νόμο 472 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Που δίνει τη δυνατότητα στο κάθε κράτος. Αν έχει προβλήματα ανθρωπιστικής κρίσης, να κάνει ένα λογιστικό έλεγχο και πραγματικά βρεθεί ότι το χρέος του είναι αυτό το οποίο είναι το ελληνικό χρέος, παράνομα, επαχθές, επαχθές και όλα αυτά. Επαχθές, όλα αυτά. Ναι. Να υπάρχει διαγραφή χρέους. Η επιτροπή που έκανα εδώ στη Βουλή, κυρία Κωνσταντοπούλου που έκανε την επιτροπή εκείνη, ήταν χωρίς καμία νομική ισχύ. Κάνανε μία επιτροπή για να παραπληροφορήσουν λίγο τον ελληνικό λαό πάνω σε αυτό το θέμα ότι να εμείς κάνουμε επιτροπή και αν το αποτέλεσμα της επιτροπής βγει θετικό και δούμε ότι το χρέος της χώρας είναι παράνομο, να πάμε και να πούμε ότι χωρίς είναι παράνομο το χρέος το διαγράφουμε. Που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το έκαναν όμως με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή δεν ήξεραν δηλαδή, εννοείται δεν ήξεραν. Μα λέτε να μην ξέρετε, να ξέρετε ο κανονισμός είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών του κράτους με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Όχι η επιτροπή, η ιδιωτική επιτροπή επωνύμων, ανωνύμων, διαφόρων και λοιπά που θα κάνουν ένα πόρισμα. Το πόρισμα είναι ως μη γενόμενο. Σαν να μου φέρνετε με ένα χαρτί το οποίο δεν έχει καμία επίσημη σφραγίδα. Και το επίσημο που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Υπουργείο Οικονομικών τη χώρα και το Γενικό Λογιστήριο του κράτου. Αυτοί δεν είχαν να παίξουν, δεν το έκαναν. Αν ήθελαν, έβαζαν αυτού του μηχανισμού, το έκαναν και πηγαίναν με αυτόματα στη διαγραφή χρέου. Μα δεν θέλουν διαγραφέ χρέου. Όλα όσα έχουν συμβεί τελείω μα τελείω παράνομα. Παράνομα. Παρανομία αυτή τη στιγμή μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομα. Αντισυνταγματικά. Δανειακή σύμβαση. Πώς, ξεκινώντας από την αρχή, από το 2010, με αλλοιωμένα στοιχεία από την ΕΛΕΣΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, με αλλοιωμένα στοιχεία για να μπει η χώρα στο δούμε του, ξεκινήσαμε παράνομα και τελειώνουμε και προχωράμε παράνομα. Όλα τα πάντα. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα, τι προβλέπετε ότι πρέπει να περιμένουμε. Επειδή έτσι και κάπως τελειώνει και ο χρόνος μας, κάποια πρόβλεψη είναι έτσι, ή τι πρέπει να γίνει, βάσει περιπτώσει, κάτι. Το ψεύδο σου δεν ποτέ σε να γεράσει. Το ψεύδο σου δεν ποτέ σε να γεράσει. Αργά ή γρήγορα θα μπουν μέσα στη χώρα. Ναι. Μέσα στο λάκκο που έσκαψαν για την Ελλάδα θα πέσουν ήδη μέσα. Είναι η θεία δικαιοσύνη. Είναι ο θείος νόμος. Τα πάντα έτσι λειτουργούν. Ανά τους αιώνες, από την αρχή της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Είναι κάποιοι νόμοι, οι οποίοι όπως και με όποιο τρόπο και αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να τους αλλάξει,
Βλέπει ότι πάνω σε αυτό δεν έχει τη δύναμη. Και άλλη δε προς φως την αλήθεια ο χρόνος. Σιγά σιγά ο χρόνος όσο περνάει, την αλήθεια όσο και αν προσπαθείς να την κρύψεις, να τη σφραγίσεις, να την βουλώσεις, να μην φανεί, να μην βγαίνει από μόνη της ανάμεσα. Λες και με τις ενέργειές σου, εκεί που αντί να την βουλώνεις, λες και τις βρίσκεις άκρες σιγά σιγά για να την βγάλεις. Έτσι ακριβώς γίνεται. Βασικά είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος και ξέρω ότι αυτή η χώρα θα έρθει με ωραίες στιγμές. Είναι μάθημα όμως. Είναι μάθημα. Τι είναι μάθημα? Αυτό που περνάμε είναι ένα μάθημα. Έτσι. Πέσαμε σε παγίδες. Όλος ο λαός έπεσε σε παγίδες. Κάπου απομακρυνθήκαμε, κάπου κοιτάξαμε τα φώτα που μας έριξαν. Δεν είχαμε βέβαια και αυτούς που έπρεπε να μας κρατήσουν. Ο λαός, το έχω πει πολλές φορές, είναι πρόβατα ο λαός. Έχει την καθημερινότητά του, έχει την ευθύνη του που είναι στην οικογένειά του. Έτσι, στη δουλειά του, στην επιχείρησή του. Αναμφιβόλως. Ο καθένας, ο κάθε επιχειρηματίας έχει ασχοληθεί με το βιβλίο του, με την επιχείρησή του, με το λογιστή του, με την εφορία του. Αυτός είναι ο τίτλος των ενδιαφερόμενων. Αυτός είναι. Δεν ζήτησε ευθύνη. Ψηφίστε με για να ενδιαφερθώ για το καλό το δικό σας. Έχει τα πολύ δίκιο. Μπορείς να κατηγορήσεις τώρα τον λαό γιατί κοιτάει το σπίτι του, κοιτάει το παιδί του. Τρέχει να τον πάρει από το φροντιστήριο που σχόλασε. Δεν μπορεί να ζητάς ευθύνη στον λαό. Αυτή είναι η ευθύνη του. Και πληρώνει καθημερινά, ακόμα από την τσίχλα που θα πάρει, τους έμεσους φόρους, το φόρο του, έτσι. Για να υπάρχει το χρήμα ώστε αυτοί οι οποίοι πληρώνονται αδρά, ζήτησαν τη θέση, την πήραν και πληρώνονται αδρά για να υπηρετούν τον λαό. Αυτή τον ταλαιπωρούν, αυτόν τον χάβο. Οι ευθύνες είναι γι' αυτό δεν είναι ο λαός, το ψάρι γουρνάει το κεφάλι. Αν η κορυφή θέλει το λαό έντιμο, τον έχει έντιμο. Τον υποχρεώνει να είναι έντιμος. Έτσι. Αν η κορυφή θέλει το λαό διεφθαρμένο, τον κάνει διεφθαρμένο. Όταν μετά τις φωτιές πήγαιναν και φυτρώνουν οικόπεδα και μετά από ένα-δύο χρόνια σπίτια, δεν πήγαν κατευθείαν να πούνε τι έγινε εδώ. Ανατασσοτέ η περιοχή αμέσως, γκρεμίζονται όλα τα πάντα, ώστε να κόψεις και την όρεξη από τους μελλοντικούς και επίδοξους. Θα θέλουν να κάνουν το ίδιο. Έτσι. Επιδοτούσαν αυτή την κατάσταση, την προωθούσαν αυτή την κατάσταση. Ήθελαν τη διαφθορά πάνω σε αυτό το λαό. Και τελικώς να του φορτώσουν τις ευθύνες για ό,τι συμβαίνει. Εγώ ήταν αυτή ο λαός. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Λαυρόπουλε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ μαζί. Η τιμή είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δυναμικά. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα μείνω σε αυτό που βγήκε τελικώς ως το αποτέλεσμα όλης αυτής της συζητήσεως, το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο έδωσε ο κ. Λαυρόπουλος, το οποίο εστερνίζομαι και εγώ, ασχέτως αν μας έχουν φτάσει σε όλα αυτά τα αδιέξοδα, τελικώς τη λύση θα τη δώσει κάποιος ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερως την Ελλάδα και τους Έλληνες, ο Κύριος μας, ο Θεός μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.